Πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον κύριο Λεωνίδα Στολτίδη. Είναι βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Έχουμε τη χαρά να τον φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Στολτίδη, καλημέρα σας. Και δική μου χαρά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους. Καλά είστε? Μια χαρά εσείς. Καλά είμαι. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω με τη χθεσινή επίσκεψη του κυρίου Μητσοτάκη του Υπουργείου Εργασίας. Και τα όσα είπε εκεί για την πλήρη απασχόληση, για τις ελεύθερες συλλογικές συμβάσεις, για τη δυνατότητα που θα έχουν κάποιες επιχειρήσεις που θα έχουν πρόβλημα βιωσιμότητος να μην εφαρμόζουν τις κλαδικές συμβάσεις. Αυτό τι σημαίνει? Θα σημάνει αν δεν τις εφαρμόσω, θα μειώσω μισθό, θα πάω σε ατομική σύμβαση με τον εργαζόμενο? Για να δούμε πώς το ΚΚΕ τα προσεγγίζει όλα αυτά. Να σας πω ξεκινώντας ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε την βάση, την πραγματικότητα στην οποία παίρνονται όλα αυτά τα μέτρα. Μια καινούργια πραγματικότητα που λέει ότι όλοι οι διεθνείς αναλυτές, οργανισμοί, οικονομικοί προδιαγράφουν τις μεγάλες πιθανότητες μιας συγχρονισμένης παγκόσμιας καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης, πολύ πιο βαθιάς και σκληρής. Και βέβαια θωρακίζονται οι εργοδότες με την κυβέρνησή τους, γιατί η κυβέρνηση των μονοπωλιακών ομήλων είναι και όχι του ελληνικού λαού. Θωρακίζονται για την επόμενη μέρα για να διασφαλίσουν μεγαλύτερη, σταθερή και μεγαλύτερη ακόμα αν γίνεται κερδοφορία. Γιατί ούτως ή άλλως αυτοί έχουν την εξουσία στα χέρια τους, τους κλάδους που ελέγχουν και ορίζουν τους οικονομικούς όρους. Ένα ακόμα στοιχείο το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι τον Οκτώβριο έρχεται ο Πομπέο, ο Αμερικάνος Υπουργός Εξωτερικών, με τον οποίο ουσιαστικά προδιαγράφεται μια συμφωνία πάρα πολλών ετών που προσδιορίζει ότι θα γίνει η χώρα μας αεροπλανοφόρο, θα γίνει προκεχωρημένο φυλάκιο του Ευρωατλαντικού δολοφονικού μηχανισμού με επίκεντρο προς Ανατολάς, κάνοντας τη χώρα ουσιαστικά μαγνήτη αντιπύλων και στόχο. Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά είναι που θέλουν τον λαό μας με σκυμμένο το κεφάλι, χωρίς καμία δυνατότητα έκφρασης, συλλογικής, με τα συνδικάτα, χωρίς διεκδικήσεις που ουσιαστικά αφορούν την απόσπαση κατακτήσεων για την κάλυψη των αναγκών τους ως παραγωγή του πλούτου. Οι μόνοι που παράγουν τον πλούτο είναι οι εργαζόμενοι. Έτσι. Και βέβαια παίρνει αυτά τα μέτρα. Τι λέει τώρα? Λέει όμως η κυβέρνηση ότι εγώ θέλω την πλήρη απασχόληση και θα τιμωρήσω αυστηρά αυτούς που πιάνω και έχουν απασχολούμενους μερικής απασχόλησης. Ή ξέρω εγώ και λέω ότι εγώ θέλω να βοηθήσω μια επιχείρηση που έχει προβλήματα και να μην την υποχρεώσω να πληρώνει τις συλλογικές συμβάσεις, να δίνει λιγότερα χρήματα αφού θα συμφωνήσουν και εργαζόμενοι για να μην χάσουν τη δουλειά τους. Αυτό τι δεν βοηθάει και τη μια και την άλλη πλευρά, λέει η κυβέρνηση? Κοιτάξτε, σε καμία περίπτωση δεν είναι έτσι, διότι καταρχήν πρέπει να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι ο μηχανισμός, ο κρατικός μέσω των ΣΕΠΕ είναι υποβαθμισμένος και υποβαθμίζεται ο ρόλος τους, ο έλεγχος δεν μπορεί να γίνει στις επιχειρήσεις. Και δεύτερον, θέτω εγώ το ερώτημα αντίστροφα. Μία επιχείρηση αυτή τη στιγμή, που όταν έχει έναν 8ωρο πλήρους απασχόλησης και την υπερορία την πληρώνει 40% επί του συνόλου του μισθού του 8ωρου, άσχετα είναι ο κατώτατος ή της κλαδικής συλλογικής σύμβασης, επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης, και έρχεται τώρα ουσιαστικά να σου πει, να πούμε ότι ο 4ωρος, έτσι που υποκρύπτεται μια σταθερή και πλήρη εργασιακή σχέση, θα δίνει 12 ευρώ την ώρα στον μισθό του 4ωρου. Ποιος εργοδότης, ακόμα και να έχει 8ωρους, δεν τον συμφέρει να τον γυρίσει σε 4ωρο και να πληρώνει όλες τις υπόλοιπες ώρες ως υπεροριακή απασχόληση με 12% του μισθού του 4ωρου. Αντιλαμβάνεστε τώρα ότι ουσιαστικά είναι ένας ελιγμός που δίνει το μήνυμα στους εργοδότες: πάρτε τα όλα σβάρνα, μην αφήσετε τίποτα που να έχει σχέση με πλήρη και σταθερή εργασία. Η ευέλικτη μορφή είναι στα χέρια σας με τέτοιους όρους που είναι οικονομικά καλύτερη. Λέει η κυβέρνηση και στηρίζεται σε διεθνή δεδομένα ότι κοιτάξτε, δεν υπάρχει πουθενά πλέον το 8ωρο. Η επιχείρηση έχει ανάγκη τόσες ώρες, ο εργαζόμενος θα δουλέψει τόσες ώρες, θα έχει τις αμοιβές του. Καλά λέει η κυβέρνηση, γιατί ουσιαστικά είναι οι άνθρωποι της εργοδοσίας σε πολιτικό επίπεδο. Με αυτούς τους συσχετισμούς δεν λέμε όχι, όπως ακριβώς αποτυπώθηκαν, με ισχυρή πλειοψηφία σε ένα μέτωπο το οποίο θα εξυπηρετήσει αυτά τα συμφέροντα. Παρ' όλα αυτά, εμείς εκπροσωπούμε την εργατική τάξη, τα συμφέροντά της, και λέμε ότι όχι μόνο 8ωρο το οποίο έχει κατακτηθεί εδώ και έναν αιώνα, έτσι, με θυσίες δεκαετιών και ταξικής πάλης σκληρής, αλλά τώρα που υπάρχουν οι προϋποθέσεις αυτή τη στιγμή σε όλους τους οικονομικούς κλάδους,
της παραγωγής, με την αυτοματοποίησή τους, με την εισαγωγή τεράστιων αποθεμάτων πλέον της τεχνολογίας και της επιστήμης, να μιλάμε για 7ωρο και 6ωρο για να βγει ο παραγόμενος πλούτος που χρειάζεται για να καλύψει τις ανάγκες του λαού μας. Με πλήρη δικαιώματα φυσικά, με μισθό που να καλύπτει τις ανάγκες αξιοπρεπούς ζωής, τώρα που τέλος πάντων είναι μια λέξη η οποία χωράει πολλά όσον αφορά τις πραγματικές ανάγκες του λαού. Άρα σε καμία περίπτωση δεν θα δούμε τα διεθνή δεδομένα τώρα ότι κατάφεραν τέλος πάντων να υπερισχύσει σε πλειοψηφικό βαθμό η μερική απασχόληση με την επίθεση που έχουν κάνει όλο αυτό το διάστημα. Δεν θα το βάλουμε και ως κανόνα και ως όρο πραγματικότητας η οποία πρέπει να επιβληθεί σε όλους. Μάλιστα. Κύριε Στολτιδή, υπάρχει ένα τηλεγράφημα του Reuters το οποίο μιλάει ότι η ελληνική κυβέρνηση συζητά με τους δανειστές την υλοποίηση του λεγόμενου σχεδίου Ηρακλής, που αφορά τις τράπεζες και τη μεταβίβασή τους σε ένα σχήμα που θα περιλαμβάνει κρατικές εγγυήσεις, ώστε να μπορέσουν από τα 80 δις που είναι τα κόκκινα δένεια να πάνε κατά 30 δις λιγότερα στα 50. Για να το δούμε αυτό, μήπως εδώ και η Ελλάδα θα βάλει μια εγγύηση περίπου 10 δις. Το ερώτημα είναι, αυτά τα 10 δις υπάρχουν, και αν υπάρχουν πού είναι, ή αν δεν υπάρχουν από πού θα τα πάρουμε. Και μήπως όμως και απ' την άλλη αυτή η κίνηση βοηθήσει και απελευθερώσει τις τράπεζες και υπάρξουν καλύτερες προϋποθέσεις και για τους ανθρώπους που χρωστάνε και για τις καινούργιες συμβάσεις που πρέπει να γίνουν και να κυκλοφορήσει περισσότερο χρήμα. Τι από τα δύο ενδεχομένως συμβαίνει? Ένα είναι σωστό το ερώτημα, το πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα, και είναι συναρτώμενο και το από πού θα βρεθούν τα χρήματα με τη μείωση του φόρου εισοδήματος και των μερισμάτων που έρχεται να ψηφίσει η νέα κυβέρνηση για να αλαφρύνει τους επιχειρηματικούς ομίλους από φόρους, όπως έκανε και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο διάστημα. Έτσι. Και δεύτερον, προφανώς θα βοηθήσει τις τράπεζες ως μηχανισμό ουσιαστικά τροφοδότησης των επιχειρηματικών ομίλων με τσάμπα χρήμα, και μεταφράζοντας οποιαδήποτε επιχειρηματική αστοχία, που είναι πολύ πιθανή γιατί έχουν βρεθεί όλα τα κόλπα και τα τερτύπια για να φτάνει ένας εργοδότης εκεί, το κόκκινο δάνειο που θα δημιουργήσει να το φορτώνει ξανά στο λαό. Αυτό σημαίνει και οι κρατικές εγγύησεις, δηλαδή, που μπορεί να εκφραστούν μετά με διακεφαλαιοποίηση. Μπορεί να πάμε και για τέταρτη φορά που θα πληρώσει ο πολίτης την ανακεφαλοποίηση των τραπέζων, γιατί και αυτό είναι ένα είδος ανακεφαλοποίησης ουσιαστικά. Φυσικά, ακριβώς. Γιατί το κόκκινο δάνειο ουσιαστικά, έχουμε και τις εξελίξεις στην Τράπεζα Πειραιώς στο προηγούμενο διάστημα με τις κινητοποίησεις των εργαζομένων. Θέλουν να ξεφορτώσουν χιλιάδες εργαζόμενους που εργάζονται στον κλάδο των RPG, των κόκκινων δανείων, να τους δώσουν σε offshore εταιρείες οι οποίες θα κάνουν με ένα κλικάρισμα, θα παίρνουν με αγριότητα τα σπίτια του λαού από τα νησιά Κέιμαν. Και βέβαια οι τράπεζες με κεντρικές εγγυήσεις να ανατροφοδοτηθούν με χρήμα το οποίο θα κατευθυνθεί με οποιοδήποτε τρόπο. Ανακεφαλαιοποίηση θα το πείτε. Πογκρόμ πληστηριασμών θα το πείτε. Κρατικές εγγυήσεις. Όμως απ' την άλλη, υπάρχει και ένα άλλο επιχείρημα το οποίο το χρησιμοποιεί η κυβέρνηση και λέει: κοιτάξτε να δείτε, εάν εγώ καταφέρω και μειώσω το βάρος των κόκκινων δανείων των τραπεζών, τις απελευθερώνω, όπου θα μπορέσουν να ανοίξει ένας νέος κύκλος επαναδιαπραγμάτευσης αυτών που έχουν δανειστεί και είναι υποθηκευμένο το πρώτο του σπίτι ή η επιχείρησή τους, να έχουν καλύτερους όρους με καλύτερες προϋποθέσεις. Γιατί και οι τράπεζες θα μπορούν να λειτουργούν πιο απελευθερωμένες. Μήπως και εδώ έχουν δίκιο? Δηλαδή δεν και η κυβέρνηση δίκιο, αυτό έχει δίκιο. Ξαναλέω ότι όλο ο σχεδιασμός περιλαμβάνει πογκρόμ πληστηριασμών μέσω απόσχησης του κλάδου των κόκκινων δανείων από τις τράπεζες σε κοράκια στα νησιά που έχουν έδρα, τα νησιά Κέιμαν και αλλού. Τα οποία έχουν ούτως ή άλλως ένα μηχανισμό πιο αγρίο πλαίσιο για να επιτεθούν. Είδατε χθες το συμβάν στην Αθήνα με την οικογένεια που δεν υπήρχε ούτε ένας εργαζόμενος και την εκβίαζαν ουσιαστικά και πήγαν να τις πάρουν το σπίτι και παρέβηκαν οι δυνάμεις του πάνω και αναγκαστήκαν να καταλάβουν. Ήταν πυροπαθείς κιόλας. Βεβαίως, με όλα αυτά τα επιπλέον χαρακτηριστικά που είναι αθλειότητα, βέβαια, να πας να εκβιάζεις. Το είπαμε και στην εκπομπή ότι, για να είμαστε ειλικρινείς και σωστοί, το πάμε, κατάφερε και γλίτωσε τον πληστηριασμό. Πείτε μου κάτι άλλο, κύριε Στολτίδη. Θέλω να έρθω, επειδή ο χρόνος τρέχει. Ναι, ναι. Και μου μείναν 4 λεπτά μόνο. Να πάμε λίγο στην αναθεώρηση του συντάγματος. Υπάρχει μια πρόθεση της κυβέρνησης, από ό,τι φαίνεται, να πάει σε αναθεώρηση του άρθρου 32, με το οποίο εκλέγει το πρόεδρος της Δημοκρατίας, και να μπορέσουμε να τον εκλέσουμε 151 ψήφους. Και την ίδια στιγμή υπάρχει μια σκέψη που λέει το εξής: να μπορέσουμε να δούμε αν μπορούμε να αλλάξουμε και το άρθρο βάσει του οποίου δεν θα χρειάζονται 200 ψήφοι πλέον, αλλά 180, για να αλλάξει ο εκλογικός νόμος και να πάμε με άλλο εκλογικό νόμο στις επόμενες εκλογές. Για να τα δούμε αυτά τα δύο και πώς το ΚΚΕ σκέπτεται να κινηθεί και στη μία και στην άλλη περίπτωση. Εντάξει, θα δούμε ακριβώς τις διατυπώσεις. Βέβαια, γενικά τοποθετούμενοι προς το παρόν,
όσον αφορά τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεν είναι τίποτα από εργαλείο του αστικού κράτους για να επικυρώνει τις αποφάσεις. Έχουν αυτή τη στιγμή τους συσχετισμούς να το κάνουν είτε έτσι είτε αλλιώς. Δεν πρόκειται, παρά τις επιμέρους αντιθέσεις που έχουν μεταξύ τους τα κόμματα, του Ευρώδομο Μονόδρομο, το πούμε αυτού. Το 151 για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας το ψηφίσει μόνο το κίνδυνο κόμμα. Το άλλο θέμα με την απλή αναλογική, για να δούμε, θα βρει 200 ψήφους ή 180, θα βρει. 180 έχει θεωρητικά. Αλλά θα βρει 200 για να αλλάξει το νόμο. Ναι, εντάξει, τώρα λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι κοινό το μέτωπο το οποίο θέλει να αλλοιώσει την έκφραση του λαού και βέβαια να την κατευθύνει σε τέτοια διάρκεια που να μην έρχονται καθόλου σε αντίθεση με την κυβερνητική πολιτική, έτσι νομίζουμε θα εκφραστεί αθρηστικά. Τώρα αυτά τα παιχνίδια έχουν παιχτεί πολλές φορές με διάφορες δυνάμεις που αποσπούνται όταν χρειάζεται να ψηφίσουν κάποιο νόμο από την κάθε παράταξη, από το κάθε κόμμα, και βέβαια υπάρχουν και εσωτερικές αντιθέσεις. Πάντως, σαν προσανατολισμό θα τον υπερασπιστούν όλοι και θα προκύψουν οι δυνατότητες να εφαρμοστεί. Από άσχετα ποια μορφή θα πάρει. Μάλιστα. Και εδώ ουσιαστικά δεν ξέρω να μας έμεινε καθόλου χρόνος, γιατί εδώ πρέπει να αναφερθούμε. Δυστυχώς έχουμε ένα λεπτό και έχουμε άλλη μία ερώτηση ακόμη. Λοιπόν, τελειώνοντας, θέλω έτσι δύο κουβέντες να πούμε. Ξεκινάει σήμερα το 45ο Φεστιβάλ Κοινοδιοίκη. Έτσι, ένας πολιτιστικός θεσμός και πολιτικός στη χώρα μας. Και το Σάββατο μιλάει ο κ. Κουτσούμπας. Βεβαίως. Μάλιστα. Οπότε φαντάζομαι εκεί θα έχουμε και τις απαντήσεις που θα δώσει το κόμμα σας σε αυτά τα ζητήματα. Βεβαίως, έχουν προηγηθεί απαντήσεις, θα ολοκληρωθούν, θα εμπλουτιστούν και με την παρουσία του Γενικού Γραμματέα στο φεστιβάλ στην Αθήνα. Ένα φεστιβάλ το οποίο έχει κατοχυρωθεί και το αφουγκράζεται πολύ στους περισσότερους κόσμους, ακούει τις θέσεις του κόμματος, έρχεται σε καλύτερη γνώση και επαφή, και βέβαια προσδιορίζονται διεργασίες μέσα και από τον αυτόν τον πολιτιστικό θεσμό, στο λαϊκό κίνημα, στο εργατικό κίνημα, που θα είναι σε θετική κατεύθυνση το επόμενο διάστημα, λέμε, σε σχέση με τους συσχετισμούς και στο κίνημα, και στο εργατικό και στο λαϊκό κίνημα. Γιατί εδώ έρχονται εξελίξεις οι οποίες, μόνο να συμπληρώσω από την αρχή, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, ότι έχουν πάρει όλα τα μέτρα να μεταφέρουν όλο τον πλούτο που παράγεται, είτε σε μορφή μισθού, είτε σε μορφή εργασιακών σχέσεων, στους επιχειρηματικούς ομίλους, και παίρνουν μέτρα καταστολής, γιατί ξέρουν αυτό ότι το κίνημα δεν θα το ανεχθεί, δεν πρόκειται να κάτσουν με σταυρωμένα χέρια να φτάσουν όλοι με οποιοδήποτε μισθό πάνω στον κατώτατο και με όρους κατώτατου ξεζουμίσματος μέχρι το μεδούλι, για να μπορέσει ο καθένας, όποιος εργάζεται τέλος πάντων, να πάρει τον στοιχειώδη μισθό για να μπορέσει να επιβιώσει. Έρχονται λοιπόν να καταστήλουν το κίνημα. Στο πλευρό τους έχουν τον εργοδοτικό κυβερνητικό συνδικαλισμό που σήμερα προσπαθεί να κάνει ελιγμό και να αλλοιώσει το απεργιακό μέτωπο, να το διασπάσει με απόφαση για τις 25 του μήνα. Έχουμε και τη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή, σήμερα το 6 το απόγευμα. Τους έχουμε διαμηνήσει όλους τους τόνους να μην τολμήσουν. Μάλιστα. Θα είναι ισχυρή η απάντηση της εργατικής τάξης. Κύριε Στολτίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά επίσης.